αλλά η οικία δεν έμελε να τελειώσει και η κοκόνα δεν έμελε να κατέλθει. Η κοκόνα 8 μήνες μετά την μνηστίαν απέθνης και φθησική στο σταυροδρόμι και η οικία έμεινε ατελείωτη, έρημη και άχαρη ανά των λιθόστρωτων ανηφορικών δρόμων σημάει στον βραχώδη κρυμνό. Ως αόρατος δε επιγραφή επί του μετόπου της καταρρευσούσης οικίας, ως αόριστος τραγική ηρωνία επί της τύχης της έμενε το όνομα της κοκόνας το σπίτι. Μνήμου φερίχκη κι ολόρθα κυπαρίσα κι ολόρθα κυπαρίσα έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου. Έχασα την αγάπη μου και λαχταρώ περίσσα. Την εσπέραν εκείνην παραμονή των Χριστουγέννων του έτους 1852, παιδιά, κατήρχοντο με ζωηρά βήματα το λιθόστρωτον και υπόδεστος ασυνήθιστη στα πέδιλα τα οποία είχον φορέσει, ίσως εκτάκτος την εσπέραν εκείνην, έκαμνον μέγαν κρότον επί των πλακών του εδάφους. Αμφότεροι εκράτουν ελαφράς ράβδους, ο Ιης εκράτη φανών με την άλλη χείραν. Ήτο 7η ώρα, νύξ αστροφεγγής και ψυχρά. Σφοδρός άνεμος κατήρχετο και παγετώδης από τα χιονισμένα βουνά. Ο άνεμος έκαμνε τα σφιχτοκλεισμένα παράθυρα και τα σκλειδομανταλωμένα θύρας να στενάζωσει υπό την ψυχρά πνοή του. Τα παιδεία εμάλωναν ως γνήσιοι φίλοι. «Εγώ είδα που σώδω και ένα 25ράκι βρε αγγελί», έλεγε το εν. «Όχι, μα το θεριό», έλεγε το άλλο. «Μια πεντάρα μου δωκε, να τίνε», και ενδείκνυε μεταξύ των δακτύλων του μίαν πεντάραν. «Όχι», επέμενε το άλλο, το οποίο εκράτη το φανάριο. «Το είδα εγώ που ήταν 25ράκι, δεν με γελάς». «Όχι, μα την Παναγίδα βρενάσω, μια πεντάρα σου λέω». «Μ' αφήνεις να σε ψάξω». «Θα σε πέσει το φανάρι», είπε ο άλλος. Δια μιας, ο Νάσος άφησε το φανάρι κατά γης και ετοιμάζεται να ψάξει τον Αγγελίν. Είχον λάβει το μέτρον, επειδή δεν επιστεύετο αλλήλους, ήτανε δεκαετής στην ηλικίαν, ευθύς άμα κατήρχοντο από εκάστην των οικιών, όπου ανέβαινον και τραγουδούσαν τα Χριστούγεννα,
να κάμνωσιν ευθύς μερίδιον πεντάρα και πεντάρα και κανείς εκ των δύο να μην είναι κάσα μέχρι τέλους της επιχειρήσεως. Αλλά την τελευταία φοράν ο Νάσος είχε υποπτευθεί τον Αγγελίν. Εν τη θέρμη της λογομαχίας των είχαν λησμονήσει ότι έφτασαν ήδη εις το στενόν του λιθοστρότου του άγοντος εις την επάνω συνοικίαν και βρίσκοντο υποκάτω εις το σπίτι της Κοκόνας όπου έβγαιναν φαντάσματα. Εκεί είχον σταματήσει και ο Νάσος ήρχισε να ψάχνει τον Αγγελίν. Ο Αγγελής, ενώ ο άλλος ηρεύνα τα φυλάκια της περισκελίδος του, ήστα το αδιάφορος. Αλλά άμα η χείραν ήλθε και ήρχισε να ψάβει στον κόλπον, έπιασε ο ίδιος το γελέκον του αριστερά προς τη μέση και το έσφιγγε με όλη του τη δύναμη, εμποδίζον τη χείρα του φίλου του να φτάσει ως εκεί. «Δεν μ' αφήνεις να σε ψάξω. Άφησέ με, δεν έχω τίποτα. Είσαι ψεύτης». Ο Αγγελής ύψωσε απειλητική χείρα. «Είσαι ψεύτης και κλέφτης». Ελαφρός κόλαφος ακούστη και συγχρόνως φωνή παραδόξου όντως μελανού την όψιν με μαλλιά ανατσουτσουρωμένα με αλόκοτα ράκι ως ενδυμασίαν αντίχησε. «Τι μαλώνετε, βρε!» Τα δύο παιδιά αφήκαν συγχρόνως διπλήν πεπνιγμένην κραυγήν και δοκίμασαν να τραπώσουν εις φυγήν αφήνοντα το φανάριον κατά γης. Αλλά το παράδοξον με τον πόδα ανέτρεψε το φανάριον το οποίον έσβησε ευθύς και με τας δύο χείρας του συνέλαβε από τους βραχίωνας τα δύο τρέμοντα παιδεία. «Ποιος είναι κάσα, βρε!» Τα δύο παιδεία εισπέρον και δοκίμαζαν να φύγουν. «Μη φοβάστε, δεν σας τρώω. Δώστε μου τους παράδες σας για να μην μαλώσετε και σκοτωθείτε. Καλά που βρέθηκα εδώ και σας γλίτωσα». Έψαξε τις τσέπες των δύο παιδίων και συγχρόνως τα αίσια προς την θύραν του ισογείου της κατερυπωμένης οικίας οπόθεν είχε εξέλθει ως φαίνεται το παράδοξον ον. Εκεί έβαλε τον Νάσον υποκράτησιν όπισθεν της θύρας. Οχύρωσε το άνοιγμα με το ίδιον σώμαν του και έψαξεν εν ανέσει τον Αγγελίν. Έβρε 15 ή 20 πεντάρες και δεκάρες εις τα θυλάκια. Ήτα έψαξε τον Νάσον. Έβρεν άλλα τόσα και εις αυτούν το θυλάκιον. Ακολούθως απέπεμψε τα δύο παιδιά.